Γιάννη μου, καλημέρα. Γιάννης Σαντορινέος. Γεια σου Μπάμπη μου, καλημέρα. Δεν καλημέρα, είσαι στο δίπλα στο μου. Πήγε στα Σπάτα μου, το είχαμε προγραμματίσει από χθες. Τι είδες τώρα στα Σπάτα? Πόσο μου είχε λείψει Μπάμπη, πόσο μου είχε λείψει να προπόνηση. Προπόνηση. Να, να βλέπεις τη δουλειά του προπονητή, ναι. Να βλέπεις τους ποδοσφαιριστές πώς δουλεύουν, ναι, ναι. Οι διάφοροι τρόποι εξέλιξης, να πω και τη κακική τους εκπαίδευση. Να πω και την κακία. Έτσι. Να τα δίνουν όλα γιατί τους βλέπουν κιόλας περισσότεροι. Πλάκα κάνω. Τα παιδιά πάντα τα δίνουν όλα. Αλλά ξέρεις, μερικές φορές λιγόταν αυτό. Είδε σαν Μαϊνίκ μπροστά και άλλοι πώς τρέχουν. Αν και νομίζω με τον Αλμέιδα τρέχουν, δεν έχουν τέτοια. Κοίτα, δεν τους παίρνει, ήταν... δεν τους παίρνει να κάνουν αυτό να αλουφάρουν. Για πες. Βρήκαμε και την ευκαιρία έτσι να μιλήσουμε με τον Ματίας Αλμέιδα. Ήθελε και ο Αργεντινός προπονητής να μας γνωρίσει καλύτερα. Mm-hmm. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάθε εβδομάδα να υπάρχει μια ανοιχτή προπόνηση να παρακολουθούμε, αλλά κυρίως και αυτό είναι το ενδιαφέρον και το θέλει ο Αλμέιδα, να υπάρχει μια συνέντευξη, όχι μόνο αυτή που δίνει πριν τα μάτς στο συνδρομητικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων της ΑΕΚ, αλλά να υπάρχει και μια δυνατότητα συνέντευξης μέσα από την οποία θα ενισχύεται η αξιοπιστία στην επικοινωνία, όπως είπε ο Αργεντινός. Δηλαδή θέλει να υπάρχει καλός διάβλος επικοινωνίας, ώστε και ο κόσμος να αντιλαμβάνεται καλύτερα το τι ακριβώς θέλει να πετύχει ο προπονητής σε σχέση με την επικαιρότητα της ομάδας. Αυτό είναι καλό, είχε πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια να συμβεί. Πολύ καλά κάνει και πολύ καλά κάνει και ο ΕΚΟ. Να, ναι. Αυτό το... ναι. Λοιπόν, οπότε θα μας πεις ειδησούλες, έχεις τίποτα? Κοίτα, υπάρχουν θεματάκια. Γιατί ρωτάει ο κόσμος, κατευθείαν αρχίσανε, σε μυριστήκανε, ναι. Γιάννη μου αυτό, Γιάννη μου εκείνο, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε πρώτα θεματάκια που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία της ομάδας και θα δώσουμε μετά και έτσι κάποιες εικόνες να μεταφέρουμε στον κόσμο από την προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία ήταν πολύ γεμάτη. 2,5 ώρες διεκδίκησαμε. Πολύ έτσι, διαφορετικό πρόγραμμα, το οποίο όμως το μεγαλύτερο μέρος του εστίαζε αρκετά στο ένας εναντίον ενός. Mm-hmm. Δηλαδή στον τρόπο δηλαδή που από τη μία πλευρά θα πρέπει να αναχαιτήσεις τον αντίπαλό σου και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να τον τριπλάρεις. Πρώτα λοιπόν τα θεματάκια. Στο δίτερμα που έγινε στο 10 εναντίον 10 είδαμε Μουκουντή αριστερό στόπερ. Το κρατάμε αυτό. Αριστερό δηλαδή, στόπερ. Περίμενε τώρα γιατί μας τα λες ωραία, αλλά έχουμε ξανά Τάσο Πακλατζή. Προφανώς κάτι για το νέο προπονητή του Άρη. Όνομα. Διακόψει πάλι το πρόγραμμα. Γιάννη μου, βλέπεις, τρέχουν οι εξελίξεις παντού σε όλα τα μέτωπα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιάννης Σαντορινέος πάλι. Βλέπεις, τρέχουν οι εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα παντού. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν. Το να βρει τον κατάλληλο προπονητή η πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο. Και άντε και να βρει. Και να είναι μια χαρά ο προπονητής και να μην σου κολλήσει για κάποιο λόγο. Σου είπα τον κατάλληλο. Αυτό σου λέω. Είναι το πιο δύσκολο δουλειά στο ποδόσφαιρο. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Μουκουντή αριστερά. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό γιατί ίσως να το δούμε ως τριάδα με τον Πας Γιάννα, δηλαδή Β' δεξιά, Μουκουντή αριστερά, Τζαβέλα κεντρικό. Κεντρικός, αυτό θα σου ρωτήσω. Αν κατάλληλο το Τζαβέλα κεντρικό, οκ. Okay. Ήταν ένα θέμα να δούμε δηλαδή πώς θα δοκιμάζονταν ο Μουκουντή. Αν θα πήγαινε ο Β' αριστερά ή αν ο Μουκουντή που έχει παίξει και δεξί μπακ. Στην καριέρα του, στο ξεκίνημα της καριέρας του, αν θα πήγαινε αυτός δεξιά, αλλά όχι Β' δεξιά, Μουκουντή αριστερά, Τζαβέλα κεντρικό. Ένα. Δεύτερο, το οποίο το κρατάμε μελλοντικά και όχι τόσο για το μάτς με τον Πας Γιάννενα, στις ασκήσεις που έκανε η ανάπτυξη η ομάδα με γεμίσματα τους ακραίους, κεντρικό ρόλο είχε ο Τσούμπερ. Σε αυτές τις ίδιες ασκήσεις ο Ελίασον δούλευε από τα αριστερά. Ας το κρατήσουμε αυτό στην άκρη του μυαλού μας για μελλοντικά, επαναλαμβάνω, όχι με τον Πας Γιάννενα. Ναι. Με ποια έννοια το λέω, επειδή δεν περιμένω τον Ελίασον να ξεκινήσει βασικός με τον Πας, για αυτή την έννοια. Όταν θα κριθεί ότι θα είναι 100% έτοιμος, ας το κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας Ελίασον αριστερά, με Γκατσίνοβιτς δεξιά, Γιόνσον εξάρι, Πινέδα και Τσούμπερ εσωτερική μέση. Μάλιστα. Okay. Έτσι, το κρατάμε αυτό. Εσωτερικός, έτσι, όχι πίσω το φορ. Ως εσωτερικός. Ωραία. Ως εσωτερικός. Ωραία. Σε μία άσκηση, ό,τι αφορούσε τα δίδυμα επιθετικών, είδαμε και Τσούμπερ ως δίδυμο δηλαδή στο πίσω από τον φορ. Εντάξει, θεωρώ όμως ότι αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι για να μπει ο Ελίασον και να παίξει τα αριστερά, το κρατάμε και αυτό γιατί ήταν μια συζήτηση και μια κουβέντα. Ούτως ή άλλως ένας παίκτης μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά. Επαναλαμβάνω, στις ασκήσεις που αφορούσαν γεμίσματα και κινήσεις του επιθετικού διδύμου, ο Ελίασον
γέμιζε από τα αριστερά και ο Τσούμπερ ήταν κεντρικός μαζί με Πινέδα και Γιόνσον. Ωραία. Αν ο Ελίασον κρυφθεί ότι είναι 100% έτοιμο για τον Πάο, κάνει να το κρατήσουμε από τώρα. Καλά, δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι και κάτι όπως είπες μελλοντικά. Και πάντως, να έχουμε και δίτερμα, στο δίτερμα το 10 εναντίον 10, ο Ελίασον έπαιξε με τους αναπληρωματικούς και έπαιξε τα δεξιά. Για να παίξει όμως ο Μουχαμάντι από τα αριστερά. Μάλιστα. Και να έχουμε υπόψη μας. Να έχουμε επίσης υπόψη μας ότι οι προπονητές δοκιμάζουν, μπορεί να το κάνουν 2-3 φορές, να μην τους βγαίνει και να το αλλάξουν πάλι. Γι' αυτό είναι οι προπονήσεις. Δεν είναι για να. Αλλά κάτι μας δείχνουν. Πάντα κάτι μας δείχνουν. Ναι, επειδή έγινε επίσης συζήτηση μετά την ήττα από το Βόλο, αν θα υπήρχε σκέψη του προπονητή να δώσει προτεραιότητα σε άλλον σχηματισμό. Ούτως ή άλλως το αποκαλύψαμε τη στιγμή που ήταν και ο Μουκουντίος αριστερό στόπερ. Εξακολουθεί ο Αλμίδα να δουλεύει με τρία δαστόπερ. Δηλαδή στο 3-6-1 ή 3-5-2. Ανάλογα αν υπάρχει δίδυμο. Με τους βασικούς, στη δεκάδα των βασικών, είχαμε αυτή τη τριάδα που είπαμε τον στόπερ, Βίντα δεξί στόπερ, Μουκουντί αριστερό στόπερ, Τζαβέλα κεντρικό, Στάνκοβιτ στο τέρμα. Είχαμε Τσούμπερ εκεί αριστερά, αλλά είπαμε ήταν 10 εναντίον 10. Γκατσίνοβιτ δεξιά. Γκατσίνοβιτ ο οποίο και στις ασκήσεις ανάπτυξης έκανε γεμίσματα από τα δεξιά. Φαίνεται εδώ να κερδίζει πλέον τη θέση του δεξιού back half extreme σε σχέση με τον, με τον Άμπραμπατ. Και έπαιζε Σιμάνσκι με Πινέδα στους, στους βασικούς. Έτσι και μπροστά Ραούχο Λιβάη Γκαρσία. Ήταν οι 10 των βασικών σε αυτό το δίτρυμα. Εντάξει, μέρα Τετάρτη είναι σήμερα, και πολλά μπορούν να αλλάξουν. Όμως κρατάμε ότι Γκατσίνοβιτς τον βλέπω πολύ πιθανό πια για δεξί back half extreme, ώστε ο Άμπραμπατ να έρχεται από τον πάγκο. Τώρα από τους παίκτες που πραγματικά μου έκαναν εντύπωση, και επειδή ο κόσμος καταλαβαίνω ότι θέλει να μάθει για τον Ελίασον. Ελίασον πολύ γρήγορα πόδια, πολύ γρήγορα πόδια, δεν μιλάω για ταχύτητα, μιλάω για τον τρόπο που κινεί τα πόδια του στις προσποιήσεις, στην καλή τεχνική κατάρτιση που έχει, σπάσιμο μέσης, δηλαδή σε μία άσκηση ένας εναντίον ενός, έσπασε τη μέση και έστειλε τον αντίπαλό του σε αντίθετη κατεύθυνση. Πολύ ποιοτικός. Γκατσίνοβιτς, πολυεργαλείο. Μεγάλη ποιότητα του σέρβου. Τον είχαμε δει και με τον Παναθηναϊκό. Αλλά τον είδα πρώτη φορά σε προπόνηση. Και έχει σημασία αυτό να το κρατάμε. Γιατί ο Αλμέιδα λέει: όπως παίζει μια ομάδα στην προπόνηση, εμφανίζεται και στο γήπεδο. Και τρομερά τελειώματα. Τρομερά τελειώματα σε σχέση δηλαδή από αυτούς που έπαιξαν ως δίδυμα επιθετικών. Πέτρος Μάνταλος. Πέτρος Μάνταλος με φάνταστα τελειώματα, μπορώ να σου πω έτσι. Δεν είχε ποτέ άσχημα νομίζω τελειώματα ο Μάνταλος. Εντάξει, ο Σχάφ, έτσι, πώς το λένε, κρίνεται με πίκια πάντα, αλλά είχε. Ναι, εγώ σου είπα τώρα ότι δεν το λέω ο Σχάφ, δηλαδή. Ναι, σε σχέση με τα τελειώματα που επιχειρούσαν ο Αραούχο, ο Λιβάη Γκαρσία, ο Αλμπάνης που δούλευε και ως περιφερειακός επιθετικός, ο Μάνταλος είχε τα καλύτερα τελειώματα, έτσι. Λοιπόν, είδαμε και εδώ να γυμνάζει τους δύο goalkeeper, επίσης ένα απαιτητικό πρόγραμμα πριν οι δύο goalkeeper ενταχθούν στα διάφορα συστήματα τακτικής. Αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα και με τον Στάνκοβιτς και με τον Αθανασιάδη. Και έτσι ήταν μια εικόνα που μας προετοιμάζει σε σχέση με τα σχέδια του Αλμέιδα για τα επόμενα παιχνίδια. Επόμενα είναι την Κυριακή, 9.30 με τον Πας Γιάννενα. Εκεί λοιπόν εγώ περιμένω να δούμε Γκατσίνοβιτς από τα δεξιά, άρα Άμραμπατ να είναι στον πάγκο. Αν παίξει ο Ελίασον από την αρχή, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να δούμε Γιόνσον την Εύα Τσούμπερ στη μεσαία γραμμή με Ελίασον αριστερά. Αν δεν παίξει από εκεί ο Ελίασον, να πάει ο Τσούμπερ αριστερά όπως ήταν, και εκεί να δούμε με το δίδυμο που θα υπάρχει, ουσιαστικά θα χάθει Πινέδα, Γιόνσον και Σιμάνσκι στο 6. Και από εκεί και πέρα με Μάνταλο Αραούχο, με Λιβάη Γκαρσία Αραούχο. Εντάξει, αυτό θα κριθεί και θα το διαβάσουμε και θα το δούμε. Αρχίζει και γεμίζει δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θέλει να, να έχει το 3-6-1. Κρατάω όμως και αυτό ότι ο προπονητής εξακολουθεί να δουλεύει και να επιμένει ότι αυτό είναι. Είναι ξεκάθαρο. Ότι αυτή είναι η διάταξη που θεωρεί ότι θα του κάνει τη δουλειά ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα με τον Βόλο. Έτσι. Και εμείς πάντα, όπως ξέρεις, πάντα παρακολουθούμε τις ομάδες, έχουμε κάποια ερωτηματικά. Εγώ ξέρεις, πάντα έχω κάποια ερωτηματικά πώς θα το παίξει τελικά. Αλλά ας περιμένουμε. Εγώ λέω να κάνουμε και υπομονή, να βλέπουμε. Τώρα μπαίνουν και άλλοι παίχτες. Μουκουντίο, Ελίασον. Μπαίνουν παίχτες.
Δεν είναι ένα συμπληρωματικό. Μπαίνουν παίχτες. Είναι και, μια ζωντανή διαδικασία, μια διαδικασία να εξελίξει. Και, θα τη δούμε, θα την κρίνουμε. Από, από την επαφή που, που είχατε και με τον Αλμέιδα, γενικότερα υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ που τρέχει. Κοίτα, κάτι μεταγραφικό, όχι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ΑΕΚ έχει ρίξει το βάρο στο να φέρει επιθετικό. Βγήκε ο Ντιμάρτζο, καλά που το είπαμε τώρα, γιατί βγήκε ο Ντιμάρτζο πριν από λίγο. Ξέρεις, ο Ιταλός που ασχολείται με τα μεταγραφή και λέει πήγε στη Σιόν ο Μπαλοτέλη, είχε πρόταση που δεν αποδέχτηκε τη ΑΕΚ. Ξέρουμε γι' αυτό μας έχει πει η ΑΕΚ αν όντως έκανε κίνηση για τον Μάριο Μπαλοτέλη. Στην ΑΕΚ γελάνε για, για την υπόθεση Μπαλοτέλη. Έτσι. Δηλαδή σε ένα στυλ, πώς να το πω τώρα, σε ένα στυλ ότι αφού έκλεισε ο Καβάνη στη Βαλένθια, ναι. Τώρα βρήκαμε το Σίρελ Μπαλοτέλη. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Ρονάλντο. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ρονάλντο. Υπάρχει περίπτωση να πάρει να ασχοληθεί τελικά με το Φανφέρτ. Ο Φανφέρτ είναι μια περίπτωση που αρέσει γενικά στους ανθρώπους της ΑΕΚ. Πρώτος σκόρ του πρωταθλήματος κτλ. Αλλά δεν είναι μια αυθινή περίπτωση. Για προχώρησαμε σε. Και κάτι τελευταίο γιατί πάμε, για δελτίο. Έχασα το χρόνο. Λοιπόν, ρωτάει όμως είναι χρηστικό. Αν θα υπάρχουν ελεύθερα εισιτήρια για τα εγγένεια του γηπέδου. Τα εγγένεια... Εδώ επειδή γίνεται ένας χαμός από χθες που ανακοίνωσε η ΑΕΚ ότι τα εγγένεια θα γίνουν 30 Σεπτεμβρίου και μαθητικό κόσμος και στο Messenger και τα λοιπά μηνύματα. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Ας περιμένουμε. Τις ανακοινώσεις. Μην πούμε κάτι σωστά. Και δεν ισχύσει. Η ΑΕΚ δουλεύει με κάθε λεπτομέρεια για όλη αυτή τη λαμπρότητα της βραδιάς και ο κόσμος της ΑΕΚ, υπάρχει πολλοί κόσμος και από το εξωτερικό, όχι μόνο από την περιφέρεια, που θέλει να παρευρεθεί στα γένεια ανεξάρτητα αν έχει διαρκείας ή όχι. Και εδώ θεωρώ ότι δεν θα είναι δεσμευτική παρουσία σε σχέση με τις 100 διαρκείας. Αλλά επαναλαμβάνω, ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της ΑΕΚ, μην πούμε κάτι που μπορεί να τροποποιηθεί και να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον κόσμο. Λίγη υπομονή, θα ενημερώσει η ΑΕΚ εγκαίρως ώστε ο καθένας να οργανώσει τα σχέδιά του στον κατάλληλο χρόνο. Ωραία, Γιάννη μου, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.